κορυφαία πεντάδα της τελευταίας 25 ετίας. Μου λείπει ένας. Μου λείπει ένας. Σαρούνας. Λοιπόν, αρκετή. Όχι, ένας λείπει. Είναι... Δεν χώρεσε ένας. Αλλά να σου πω την αλήθεια, και αυτοί οι πέντε, όπως είπες, κερδίσουν όλους τους υπόλοιπους. Η ώρα των βραβεύσεων. Η αποθέωση και για τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Ο άνθρωπος από το Παρίσι θα μπορούσε. Ή ο άνθρωπος του Παρισιού, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ναι, και αυτός ο οποίος περισσότερες φορές δεν επηρεάζεται από 2-20.000 κόσμο όταν χρειάστηκε να κάνει δηλώσεις. Συγκίνησή του ανέκδηλη, Αντώνης Φώτσης. Κίστος Αλβέρτης. Νομίζω ότι ο Θανάσης έδειξε μια μικρή προτίμηση στον Ποντιρόγκα. Μια μικρή αδυναμία. Ναι, κάτι τέτοιο φάνηκε. Και ακόμη μεγαλύτερη στο Διαμαντίδη. Αλλά εδώ νομίζω θα τέριαζε η Λεζάντα. Ήταν όλοι τους παιδιά του. Ήταν όντως. Και δικά του και του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο οποίος το ημίχρονο του φιλικού αγώνα με την Παρτίζαν που θα ακολουθήσει στις 9. Θα δει και το δικό του όνομα να συνοδεύει το κλειστό της λεωφόρου από εδώ και πέρα. Λέγεται Παύλος Γιαννακόπουλος. Νάτι. Πραγματικά υπέροχη παρουσίαση από τον Παναθηναϊκό. Μια βραδιά αντάξια και το ονόματος αυτού του πολύ μεγάλου συλλόγου. Ας ακούσουμε τον κύριο Θανάση Γιαννακόπουλο. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία και επίσης γιατί ακολουθείτε την Παναθηναϊκή ιδέα. Θέλω, σας παρακαλώ να με ακούσετε με λίγη ησυχία. Θέλω να κάνω μια παρένεση και μια παράκληση. Όταν πεθάνω, να με θάψετε με τη σημαία του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ. Ράχιο κόλμα, τον κύριο Θανάση Γιαννακόπουλο. Ένα χειροκρότημα για τη φοβερή και τρομερή πεντάδα μας. Εδώ νομίζω ότι τελειώνουν τα σχόλια κάπου εδώ. Με αυτό που ακούστηκε από τον Θανάση Γιαννακόπουλο, τελειώνουν τα σχόλια. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να προσθέσουμε, χάνεται ο λόγος. Ο οποίος βεβαίως παραμένει βουρκωμένος, συνεχίζει να είναι βουρκωμένος. Τον είδαμε να δυνατό να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Και νομίζω ότι δεν είναι ο μόνος βουρκωμένος εκείνη την παρέα. Δίπλα του νομίζω ότι διακρίνω και τον Μάνο Παπαδόπουλο. Ακριβώς. Στην ίδια περίπου κατάσταση. Τον Γιάννη Γιαννακόπουλο που ξεκίνησε όλο αυτό που εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία.